Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έχεις 12, βλέπω ο Κάιπρες έχει 18 και ο Μάνος 19. Προλαβαίνουμε, 6 ματσάκια μείνανε. Εντάξει, ας είμαστε ρεαλιστές, δεν προλαβαίνουμε. Γιατί, ρε φίλε? Με δύο χατρίκ, εύκολα, φτάσαμε τα 18. Εκεί πρέπει να σταματήσουν αυτοί, να μην ξαναπαίξουν. Σωστά, είναι και αυτό. Ναι. Πάντως, δεν ξέρω, αυτά τα 12 γκολ που έχεις πετύχει είναι κοντά στα νούμερα που είχες στο μυαλό σου, κοντά στα γενικά, στα νούμερά σου τα τελευταία χρόνια? Νομίζω ναι. Εντάξει, πάντα όταν πάω κάθε χρόνο σε ποια ομάδα αγωνίζομαι, θέτω ένα αρχικό ταβάνι το 10 και πάνω. Ναι. Αρχίμη που πιάνει ένα σεντερφόρ 10 γκολ στην κατηγορία, νομίζω ότι είναι μια καλή συγκομιδή. Μια επιτυχημένη θεωρητικά χρονιά. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα αλλιώς είναι να παίζεις στον Άρη που κάνεις πρωταθλητισμό και έχεις την πίεση, και αλλιώς είναι να παίζεις σε κάποια ομάδα που δεν θα σου πει κάποιος από όπου και να σου κάνεις ό,τι και να κάνεις. Είναι, εντάξει, πολύ διαφορετικό. Ναι. Είναι δύσκολο αυτό, Δημήτρη? Δηλαδή το περιβάλλον Άρης και αυτή η πίεση μέσα ενημέρωσης, πολλής κόσμος, σε δυσκολεύει? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που αντιδρούν διαφορετικά. Ότι πορώνονται, ρε παιδί μου, εσύ προς τα πού πας? Όχι, εγώ προς τα εκεί οδεύω κι εγώ, προς το πορώνομαι, γιατί και με πεισμώνει πιο πολύ και μου δίνει έξτρα δύναμη. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πίεση που μπορεί και σε κάποια στιγμή να σου γυρίσει και λίγο ανάποδα. Ναι, αυτή την... Αλλά ναι, έχουμε πει ότι από την αρχή ότι πίεση και άρεσε πάνε μαζί, έτσι, δεν το συζητάμε. Αυτή την πίεση ενδεχομένως συνδυασμένη με κάποια δυσπιστία του κόσμου, την έζησες, τη βίωσες μετά από εκείνο το μάτς με τη Βέρεια? Ήταν ένα, νομίζω, και μια δύσκολη εβδομάδα, ένα δύσκολο διάστημα για σένα. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα ως εκεί, γιατί για τον Δημήτρη ξημέρωνε μια νέα μέρα που θα έπρεπε να βοηθήσει τον εαυτό του και την ομάδα σε να πετύχει τους στόχους. Ναι. Δεν όλοι οι ποδοσφαιριστές θα έχουν και άσχημες ημέρες. Εντάξει, αλίμονο, αλλιώς ίσως να μην αγωνιζόμασταν και εδώ. Mm. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχουν μέρες κακές. Mm. Πώς αισθάνεσαι? Αλλά σίγουρα με πείσμωσε παραπάνω και μου έδωσε δύναμη για να συνεχίσω. Τι γίνεται αυτές τις μέρες, πες μου λίγο, ως ποδοσφαιριστής, τι σκέφτεσαι εκείνη τη μέρα? Τελειώνει το παιχνίδι με τη Βέρεια. Τι σκέφτεσαι εκείνη τη μέρα, τι έκανα, πώς το έκανα, πώς το έχασα? Να ανοίξει, γίνεται κατά ποιοι, μόνο αυτό, δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο. Λες, δεν είναι δυνατόν να μην μπορώ να τη βάλω από τη μικρή περιοχή και να χάνω και πέναλτι στο 90. Και μετά πηγαίνεις στο Κισαμικό και βάζεις από τα 40 μέτρα στο παραθυράκι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η βασιά του, γι' αυτό το βλέπει και τόσο κόσμο. Δηλαδή, θεωρώ γι' αυτό είναι ο βασιλιάς του σπορ. Στατιστικά πάντως. Οποιοδήποτε. Mm-hmm. Ναι. Στατιστικά πάντως, Δημήτρη, έναν επιθετικό πάντα υπάρχει μέσα στη σεζόν και μια κακή βραδιά, μια κακή μέρα, μια κακή αγωνιστική. Τουλάχιστον μία. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Μακάρι να είναι μόνο μία, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Άμα είναι μόνο μία, είμαστε πολύ καλά. Εντάξει. Mm-hmm. Και σε άλλες ομάδες που ήμουν σίγουρα υπήρχαν πολύ κακές εμφανίσεις, απλά δεν έπαιρναν την έκταση λόγω της ομάδας. Mm-hmm. Απλά στον Άρη και η πολύ καλή σου εικόνα θα πάρει μεγάλη έκταση, το ίδιο και η άσχημη σου μέρα. Ναι, σωστά, δεν έχεις άδικο και νομίζω ότι το ξέρατε αυτό όταν επιλέξατε, όσοι το επιλέξατε να έρθετε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι. Και νομίζω ότι μιας και πάμε σιγά σιγά, Δημήτρη, προς το τέλος, έμειναν 6 παιχνίδια, συν τα 2 φυσικά που δεν θα δώσει ο Άρης. Αισθάνεστε και δικαιωμένοι και για το σκοπό για τον οποίο ήρθατε στην ομάδα, σχεδόν τον έχετε πετύχει. Απομένουν μόλις 2 νίκες για τη μαθηματική εξασφάλισή του. Εγώ δικαιωμένος ένιωθα, το έχω ξαναπεί από την πρώτη μέρα που υπέγραψα στην ομάδα. Ήξερα που ήρθα, ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, ήξερα την ταλαιπωρία όλων των χρόνων, την απογοήτευση του κόσμου και ήμουν σίγουρος και πεπισμένος από την αρχή ότι η ομάδα θα καταλήξει εκεί που πρέπει να αγωνίζεται όλα αυτά. Χθες ήταν από τα παιχνίδια έτσι που το ευχαριστηθήκατε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πάνω κάτω η μπάλα χωρίς σκοπιμότητες, γκολ, φάσεις, ευκαιρίες? Νομίζω ήταν το πρώτο μάτς της χρονιάς που ευχαριστηθήκαμε. Ναι. Δηλαδή χωρίς άγχος, βγήκανε πολύ ωραίες φάσεις, ωραίες συνδυασμοί και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γινόταν αυτό όλο τον χρόνο. Εντάξει, σίγουρα το να θέλεις
να πάρεις 3 πόντους σε κάθε μάτς, με την πλάτη στον τοίχο. Είπαμε και πριν ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τώρα νομίζω που κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει εκπιτευθεί η άνοδος. Mm. Αν και εμείς δεν χαλαρώνουμε, γιατί φυσικά θέλουμε το πρωτάθλημα και την πρώτη θέση. Να. Είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Αλλά μπορούμε να βγάλουμε ένα πιο ποιοτικό παιχνίδι και να ευχαριστεί και ο κόσμος και όλες μα, όσοι μας παρακολουθούν. Υπήρχε και η άβρα χθες. Αυτό που λες δηλαδή ήταν και στην κερκίδα, δεν ήταν μόνο σε εσάς και στον κόσμο, ακόμα και που έγινε 1-1 στο ημίχρονο κτλ. Πριν 10 αγωνιστικές, αν γινόταν 1-1 στο ημίχρονο, θα υπήρχε μουρμούρα, γκρίνια. Τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτό που το λες, το ένιωσα έτσι ακριβώς. Μία πολύ πολύ θετική άβρα. Και πολλές φορές αυτή η θετική άβρα και αντίστοιχα η αρνητική βγαίνει στους παίκτες. Ο κόσμος όμως είναι δικαιολογημένος, γιατί λέμε όλοι 4 χρόνια, είναι 6ος χρόνος. Είναι και τα 2 χρόνια που πάλευε να σωθεί, το δεύτερο έπεσε. 2 στη Γ, 2 στη Β, ξέρεις, για τον οπαδό του Άρη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή αδειμονή, ανυπομονή να επιστρέψει, ρε παιδί μου, εντάξει. Γι' αυτό και το σύνδημα του ερχόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εγώ δεν θα ξεχάσω όταν είχα παίξει αντίπαλο Super League με την Κέρκυρα. Mm-hmm. Σε ένα μάτς που είχε κερδίσει ο Άρης εκείνη τη μέρα 1-0 και είχε 18.000 κόσμο. Σε ένα μάτς με την Κέρκυρα. Και συζητούσαμε όλοι πώς γίνεται μια ταλαιπωρημένη ομάδα με τέτοιο ρόστερ εκείνη την εποχή να μαζεύει αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι το έδειξε και τη φετινή χρονιά από την αρχή. Το ερχόμαστε, νομίζω, είναι κάτι που ταιριάζει στην ομάδα. Έτσι. Μακάρι να τελείωσε ο Λουθάς. Ναι. Έτσι φαίνεται. Το ζήτημα είναι να μπουν και οι σωστές βάσεις για την επόμενη σεζόν. Εσύ έχεις συμβόλαιο για του χρόνου. Εγώ έχω συμβόλαιο, ναι. Έχεις άλλο ένα. Εσύ από αυτούς που έχουν. Δεν είναι και πολύ, είναι η αλήθεια, γιατί παραπάνω από μια ντουζίνα, καμιά δεκαπενταριά, τα συμβόλαια τους λήγουν την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αυτό, επειδή πλέον, κακά τα ψέματα, Δημήτρη, η σεζόν ολοκληρώνεται, τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Μπαίνει στην καθημερινότητά σας, δηλαδή η επόμενη μέρα, υπάρχει κουβέντα στα αποδυτήρια, υπάρχει κάποια ανησυχία ενδεχομένως? Εντάξει, υπάρχουν συζητήσεις γενικότερα και με τα παιδιά και με όλους, αλλά είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε, ας πούμε, να ξέρουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε ότι όλοι περιμένουν μαθηματικά την άνοδο, ώστε θεωρώ να ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις, ειδικά με τα παιδιά που έχουν τελειώσει τη συμβολιά τους. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα διοίκησης, θέμα προπονητή, θέμα τεχνικού διευθυντή, πώς θα χτιστεί η νέα χρονιά. Όπως είπατε κι εσείς, πρέπει ο Άρης να βάλει τις βάσεις, πρέπει να μην ξαναδεχθεί τέτοια ταλαιπωρία. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Σιγά σιγά με τις σωστές βάσεις, ώστε να μπουν τα θεμελία όπως πρέπει και να γιγαντώσει ξανά η ομάδα. Εσύ που σχεδόν σε όλο το κομμάτι της φετινής σεζόν ήσουν ο μοναδικός επιθετικός της ομάδας, θα έχεις καθόλου μοναξιά ή παράλληλα και ένα μεγαλύτερο βάρος, γιατί επομίστηκες, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ βάρος. Δεν υπήρχε, ο Αντώνης ο Καμνίδης στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν πήρε πολλές ευκαιρίες και γι' αυτό αποχώρησε. Τώρα ήρθε ένα παιδί ο Μπαστακός, ο οποίος ήταν και άτυχος, γιατί δέχτηκε και την τιμωρία των 3 αγωνιστικών και έκτοτε δεν έχει παίξει και ουσιαστικά ήταν μόνος σου δηλαδή όλη τη χρονιά. Εντάξει, θεωρώ ότι όταν ήρθα το καλοκαίρι στην ομάδα ήμουν εγώ και ο Αντώνης που ξεκινούσαμε από την ίδια αφετηρία. Γιατί αυτός είχε μια πολύ καλή προηγούμενη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια στη Γάμα, δεν το εκμυδενίζω φυσικά, απλά είναι αλλιώς να αγωνίσεις επαγγελματικά. Εγώ είχα συνεχόμενες καλές χρονιές. Έτυχε να ξεκινήσει η χρονιά έτσι, ήμουν λίγο πιο καλά στις αρχές. Θεωρώ ότι με την έλευση του Μιχάλη βγήκα, ας πούμε, από την ομάδα 3 παιχνίδια μετά τη Βέρη, αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο που λέμε. Mm-hmm. Και μετά όταν ξαναμπήκα με τον Πασεραϊκό νομίζω ότι κέρδισα για τα καλά τη θέση mm-hmm. βασικού συσσαγωγικά. Mm-hmm. Βάρος πάντα πέφτει πολύ και το είπα και πριν ότι όταν αγωνίζει στον Άρη το βάρος είναι από μόνο του μεγαλύτερο. Mm-hmm. Αλλά ήμουνα γενικότερα σε γενικές γραμμές πολύ καλά, πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου και το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν το πώς θα πετύχουμε το στόχο μας. Mm-hmm. Σωστά. Πάντως, εκτός από τα 2 γκολ που πέτυχες χθες, μάλλον θα πρέπει να χάρηκες και για ένα ακόμη από αυτά που πέτυχε ο Άρης ιδιαίτερα. Αυτό που πέτυχε ο Κανακούδης, με τον οποίο τις γνωρίζεις και από παλιά, δεν είστε? Α, υπάρχει παρασκήνιο.
Εντάξει, γνωριζόμαστε χρόνια με τον Πέτρο, ναι. Ναι, με χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί ήρθε το Δεκέμβριο. Εντάξει, ο Πέτρος έχει, μιλάμε για ένα παίκτη με τρομερό βιογραφικό. Ναι. Έχει ποιότητα πάρα πολύ μεγάλη και με χαροποίησε ιδιαίτερα ότι πέτυχε τέρμα. Γιατί το είδα και στο πρόσωπό του τη χαρά που πήρε. Το έλεγε πάντως εκεί, στο, από ό,τι έμαθα στο στάθι του Φρυλίγκου, όταν ετοιμαζόταν να περάσει το παιχνίδι, ότι νιώθω ότι θα σκοράρω, έλεγε σήμερα. Το είχε, το ετοίμαζε μάλλον επειδή ήθελε να ήταν και ο. Α, τώρα εξηγείται. Είσαι απέναντι τον τερματοφύλακα. Δεν σουτάρεις και κάνεις την πάσα πίσω στον κανακούδι, επειδή ήσασταν φίλοι από παλιά. Φάση δουλεμένη στην προπόνηση. Υπήρχε παρασκήνιο. Μάλιστα. Από αυτά τα 12 γκολ που έχεις πετύχει, Δημήτρη, ποιο ξεχωρίζεις? Είναι βέβαια λίγο διαφορετικά τα γκολ, γιατί ήταν κάποια πολύ καθοριστικά. Ήταν ένα εντυπωσιακό αυτό στην Κρήτη. Δεν ξέρω. Στις Σέρες είναι σημαντικό. Στις Σέρες ήταν πολύ σημαντικό. Ναι. Μπορεί στην Κρήτη να ήταν το πιο εντυπωσιακό. Μπορεί στη Δράμα με τη Λαοθάλασσα που είχαμε σε εκείνο το μάτς. Και δεν το έχουμε δει αυτό. Δεν ξέρουμε αν το έβαλες. Όχι, σαν αξία γκολ. Σαν αξία, ναι. Το παρασκήνιο που υπήρχε τόσα χρόνια Δράμα Άρης ήταν δηλαδή μια μαγική ατμόσφαιρα, αλλά εγώ κρατάω το γκολ των Σερών. Εκεί είναι και η μόνη φορά που έχεις αντιδράσει, Έχεις κάνει αυτό που έχεις κλείσει τα μάτια και τα λοιπά, τώρα δεν έχεις κάνει. Ήταν ένα ξέσπασμα νομίζω, γιατί όπως μας είπες προηγουμένως, εντάξει, πέρασες ένα δύσκολο διάστημα μετά το μάτς με τη Βέρα και νομίζω ότι εκεί ξέσπασες κάπου. Ναι. Τι σημαίνει ήταν αυτό? Εντάξει, και κρίσιμο γκολ, ας πούμε, γιατί ήταν στο 89, τελείωνε το παιχνίδι, θα έμπαινε και άλλη αμφισβήτηση, θα ζοριζόμασταν με τους βαθμούς. Ήρθε και μετά το μάτι με της Βέρειας, ήταν όλα μαζί. Δηλαδή, πάντως στην οικονομία του πρωταθλήματος και κάνοντας έτσι σιγά σιγά και μια σούμα, Δημήτρη, από όλα αυτά τα γκολ, φυσικά, Δημήτρη, πολλά από αυτά που πέτυχες εσύ, γιατί είναι και πολλά τα περισσότερα από καθέναν στην ομάδα, νομίζω ότι και αυτό του Ντούνι στην Παναχαϊκή είναι από τα πιο καθοριστικά. Βέβαια. Πολύ, πολύ σημαντικά. Έχουν βάλει όλα τα παιδιά πολύ σημαντικά γκολ φέτος. Και ο Παυλίδης τα δύο. Και ο Παυλίδης, ο Μάρκος όπως είπατε. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, εντάξει, είναι πολλά τα γκολ. Είναι πολλά τα γκολ. Νομίζω αυτό έδειξε την πίστη μας και ήταν ένα ακόμα στοιχείο που μας βοήθησε στο φετινό Άρη να πετύχουμε το στόχο μας. Με το που πετυχαίνει ο Βαγγελής ο Πλατέλας θες και ανοίγει το δρόμο για την νίκη του Άρη, όλοι μαζί κατευθυνθήκατε και πήρατε τη φανέλα του Δημήτρη Ανάκουγλου από το μπάγκο της ομάδας. Δεν θέλω να πω το μελανό σημείο των τελευταίων ημερών στην ομάδα, αλλά είναι κάτι στενάχωρο, μια κατάσταση που δεν θέλει να τη βιώνει κανένας ποδοσφαιριστής και το λιγότερο που μπορούσατε να κάνετε και μπορεί να κάνει ως ο οργανισμός που λέγεται είναι να σταθεί δίπλα στο πλέον άτυχο ποδοσφαιριστή της ομάδας. Εντάξει, ατυχία τώρα χτύπησε την πόρτα ξανά στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί γυναίκα, να το χαρακτηρίσω. μικρός αδερφός, πώς να το χαρακτηρίσω. Εμάς στεναχώρησε πάρα πολύ όλους, αλλά όσοι είμαστε εδώ και όσοι δεν θα είμαστε, νομίζω ότι θα βοηθήσουμε από χίλιες δυο μεριές ψυχολογικά και με κάθε τρόπο τον Δημήτρη να γυρίσει δυνατός, γιατί η ομάδα το χρειάζεται πραγματικά. Ναι. Και κάναμε και ένα σχόλιο για το μάτς Κυριακής με τον Απόλλωνα Πόντου. Είναι νομίζω από τα αναπομείναντα το πιο δύσκολο ενδεχομένως, γιατί είναι και εκτός έδρας και με μια καλή ομάδα. Νομίζω, εγώ θα πω ένα πράγμα, ότι το διπλό είναι μισό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό το λέει όλα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Άρα θα προετοιμαστείτε κατάλληλα αυτή την εβδομάδα, καμία χαλάρωση. Έχετε βάλει στόχο ξεκάθαρα την πρώτη θέση. Ναι. Ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε αυτό. Είπαμε ότι πρώτος στόχος είναι η άνοδος. Από τη στιγμή που είναι έτοιμος να επιτευχθεί, είναι μονόδρομος το πρωτάθλημα για μας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Να ευχηθούμε να ανέβει το κοντέρ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να πλησιάζει. Δεν ξέρω, τα περισσότερα που έχεις πετύχει στην καριέρα σου πόσα είναι, για θύμισέ μας.
15 είναι στον Ολυμπιακό Βόλου. Α, 15. Άρα θέλουμε τρία γκολάκια ακόμη. Εντάξει. Είσαι μέσα. Με 15 είχαμε πάρει βραβείο. Τώρα δεν βλέπουμε να το παίρνουμε με 15. Έφυγε. Δεν πειράζει. Θα σπάσει το προσωπικό σου ρεκόρ όμως. Εντάξει, θα σπάσει το προσωπικό σου ρεκόρ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας.